Και σήμερα εδώ, παιδιά. Και σήμερα, γιατί τι είναι σήμερα, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην είμαστε εδώ σήμερα, δεν έχω καταλάβει τι είναι. Παραμονή 15 Αυγούστου. Εργάσιμη ημέρα. Εδώ και σήμερα. Σαν το σκύλο η εκπομπή. Μπορεί να έχει και λίγο και το γάτο πιο μετά, γιατί πετυχαίνουμε πάντα στην προπόνηση. 2 στα 2 έχουμε. Μεγάλη επιτυχία. Εδώ είμαστε. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7.30 για αυτή την εκπομπή. Έχουμε και άλλη μετά, μέχρι τις 9. Παρέα με εσάς. Μην είστε όλοι στις παραλίες. Μην κάθεστε όλοι και. Εντάξει, πήγε και 7 παρά, ρε παιδί μου. Άντε, σιγά-σιγά αρχίστε, μαζευτείτε λίγο. Όσοι είστε στις παραλίες, όσοι είστε εδώ γύρω, εδώ είμαστε να κάνουμε παρέα. 23, 10, 2, 87 και 3, 8 για γραμμές, ξέρετε ότι είναι ανοιχτές. Και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα. Και να τα πούμε και να κάνουμε κουβέντα και όλα, ό,τι γουστάρετε. Ωραία. Εμφανιστείτε λίγο όλοι σήμερα οι φίλοι της εκπομπής. Μην νιώθουμε εντελώς μόνοι. Είμαστε που είμαστε μόνοι μας εδώ. Είμαστε πραγματικά μόνοι μας. Μπορεί να είμαστε μόνο στον όροφο. Γενικά. Ωραία. Οπότε εδώ είμαστε να κάνουμε κουβέντα για ό,τι θελήσετε. Τι να κάνουμε. 14 Αυγούστου, όπως αντιλαμβάνεστε, το κομμάτι που έχει να κάνει με τον αθλητισμό είναι λίγο σε δεύτερη μοίρα, όπως και να το κάνουμε. Έτσι, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς, όσοι δεν έχετε μείνει πίσω λόγω δουλειάς, καλή ώρα, όπως εδώ, περιμένουμε να πάει 9 σήμερα για να εξαφανιστούμε. Ή όσοι δεν είστε σε άδεια, έτσι, γιατί και αυτό είναι που πολλοί εκεί λυσάτε όλοι με το 15 Αύγουστο. Πώς το κάναμε φέτος αυτό το λάθος, εμείς πώς. Τέτοιο ωραίο πλάνο που το είχαμε βγάλει και πέρσι. Φέτος μας έχει ρημάξει ο κορονοϊός. Μας έχει ρημάξει. Αν και η αλήθεια είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα με ανακούφισαν εμένα λίγο. Γιατί από ό,τι είδα, εντάξει. Εμείς εδώ τι ψιλογλιτώνουμε σε πρώτη φάση. Και θα ήθελα παρακαλώ να την γλιτώσουμε και μέχρι το 1ο Σεπτεμβρίου. Μετά κάντε ό,τι θέλετε. Μετά, εντάξει. Να πάμε κι εμείς οι τελευταίοι κάπου. Κρίμα δεν είναι. Όλοι λίγο κάπου πετάχνουν κανένα τριήμερο, κανένα τετραήμερο. Άλλοι κατέβηκαν σε κανένα νησί, άλλοι μείναν εδώ Χαλκιδικές δίπλα. Άλλοι πήγαν σε εξοχικά φίλων. Μόνο εμείς δεν έχουμε φάει εδώ πέρα. Θα μου πεις, μην κλαίγεσαι και εσύ, ρε φίλε. Κάθε που σου κού είσαι στη Χαλκιδική. Άλλο αυτό. Εγώ λέω για όταν πας και δεν έχεις να κάνεις δουλειά. Γιατί έτσι όπως έχει γίνει η δουλειά μας πλέον, κάτι που δεν το καταλαβαίνετε πολύ από εσάς. Και με αυτή τη τηλεργασία την οποία εμείς την εφαρμόζαμε χρόνια τώρα. Και με το ίντερνετ το οποίο είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ, γιατί παλιά. Και παλιά δεν λέω πριν 10 χρόνια, μέχρι πριν 5-6. Άμα ήσουν κάπου, ρε παιδί μου, εκτός αστικού ιστού, να το πω έτσι, περνούσε η ατάκα. Δεν έχω ίντερνετ εκεί που είμαι. Καταλαβες. Τώρα αυτό δεν υπάρχει, γιατί και να μην έχεις ίντερνετ εκεί που είσαι, λέμε τώρα, αν είσαι σε καμιά γωνία του πλανήτη Γη που δεν γίνεται να πιάνει οτιδήποτε, θα πιάνει το κινητό σου. Καταλαβες. Οπότε δεν τη γλιτώνεις. Μιλάω για άδεια κανονική, αυτή που δεν κάνεις τίποτα. Γιατί εγώ έχω δεχτεί λάσπη, φίλες και φίλοι. Πολλές φορές και εδώ από τον συνάδελφο που κάνουμε μαζί την εκπομπή, μην νομίζετε. Και από αυτόν τον συνάδελφο έχω δεχτεί λάσπη ότι φεύγεις, παιδί μου, τρεις μέρες και ησυχάζει το κεφάλι σου. Το κεφάλι σου ησυχάζει όταν πας κάπου και δεν κάνεις τίποτα. Ούτε έχεις να γράψεις, ούτε έχεις να κάνεις εκπομπή, ούτε τίποτα. Η δική μας δουλειά, βέβαια, έτσι όπως έχει γίνει τώρα, ξαναλέω, όπου και να είσαι, ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστεί κάτι να γράψεις. Ναι, okay, δεν διαφωνώ. Αλλά λέμε τώρα στο κομμάτι το να είμαστε ήρεμοι. Όλοι ασχολούμαστε. Όλοι είμαστε σε επάλξεις, όπου και αν βρισκόμαστε. Έτσι. Ο καθένας στο τομέα του. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Απλά. Δηλαδή, κάναμε τόσο ωραίο πλάνο φέτος. Λέγαμε θα πάνε όλοι εκεί πέρα. Εντάξει. Όσοι πάνε, θα πάνε εκεί Αύγουστο. Θα στριμωχτούν. Πολύ ωραία. Θα τελειώσουν Σεπτέμβριο. Γεια σας. Όταν θα έχω γυρίσει όλοι εδώ. Και τώρα δεν έχουμε φάει λίγο. Είναι η αλήθεια. Αν και από ό,τι βλέπω με τα σημερινά μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Μέτρα τα οποία. Τι να σχολιάσεις τώρα και τι να πεις. Αυστηρά να τα πεις. Να τα πεις αυστηρά. Okay. Είναι και λίγο μέτρα που δεν ξέρω. Εμένα μου κάνουν ότι βλέπουμε λίγο και τις αντιδράσεις. Έτσι. Βγάζουμε και κάτι καινούριο για να μην γκρινιάζουν κάποιοι. Δηλαδή, από το πρωί του Σαββάτου, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 24 Αυγούστου, σε πάρω και αντίπαρο τα μέτρα που ισχύουν στον πόρο. Δηλαδή κλειστά τα μαγαζιά από τις 12 μέχρι τις 7. Το όριο ατόμων πήγε στα 50 άτομα για όλες τις συναθρήσεις στις επιδημιολογικά επιβαρημένες περιοχές έως τις 24 Αυγούστου. Εκεί φυσικά δεν βάζουμε τα θέατρα. Γιατί αν τα κάνουμε γι' αυτό, τα θέατρα μετά θα κλείσουν και μετά δεν θα δουλεύουν οι άνθρωποι και μετά θα ζητάνε επιδόματα. Πάρα πολύ ωραία. Παράταση έως 24 Αυγούστου των μέτρων στον πόρο, με μόνη διαφορά ότι το κλείσιμο των καταστημάτων θα γίνει στις 12 τα μεσάνυχτα, γιατί έτσι το πήγαν κι αλλού. Εκεί το είχαν 11 με 7, σου λένε και αυτοί, εντάξει, δουλέψουν μια ώρα παραπάνω. Υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός στρατοπέδων και σε δομές μεταναστών. Ρε εσείς,
Τώρα που λέει εντός στρατοπέδων, αν μας ακούει ένας φαντάρος, έτσι, αυτό το καιρό που είναι μέσα, ας μας δώσει, ας πάρει λίγο στο 23, 12, 7 και 38 για να κάνουμε κουβέντα, αν μπορεί, μπορεί και σε άδεια, ξέρω εγώ, να μας μεταφέρει το τι γίνεται. Άρε, άοκνε, εργάτη, ρε φίλε, δεν φεύγεις ποτέ. Λοιπόν, να μας πει τι γίνεται, γιατί πραγματικά το έχω απορία. Το τι ακριβώς ισχύει μέσα στα στρατόπεδα όσον αφορά το κορονοϊό, έτσι δεν λέω να μεταφέρει τίποτα κρατικά μυστικά. Έχει το ενδιαφέρον, όπως μας ακούει, δεν μπορεί, φαντάρο θα έχουμε να μας ακούει λίγο. Και εγώ όταν ήμουν μέσα, λίγο περισσότερο αθλητικά, εγώ παρά μουσική. Είχαμε και πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Να μας πει λίγο τι παίζει. Με τη μάσκα, με τα μέτρα, τα μέτρα, υγειονομικά μέτρα στρατόπεδα. Πρέπει να είναι καταπληκτικά. Ίσχυε και πριν το κορονοϊό, δηλαδή. Το επίπεδο της υγειονομικής φροντίδας είναι τεράστιο στρατόπεδα. Τέλος πάντων, όλοι οι εργαζόμενοι που επιστρέφουν από άδεια σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε τεστ με ευθύνη των εργοδοτών τους, παρακαλώ. Δηλαδή, είναι μια κυρία η οποία προσέχει κόσμο σε γυροκομείο, για παράδειγμα, και όταν θα γυρίσει από την άδειά της, ξέρω εγώ τη Δευτέρα για παράδειγμα, θα την περιμένει έτοιμο τεστ να κάνει, θα το έχει κανονίσει ο εργοδότης, σίγουρα. Και αυτό βέβαια εννοείται ότι έπρεπε να γίνει ό,τι έγινε πάνω στο χώρι, στο γυροκομείο, για να πάρθει αυτή η απόφαση. Γιατί φυσικά, όπως έχουμε πει από την αρχή αυτής της υπόθεσης, γενικά, η κατάσταση είναι βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή, τι είδαμε αυτή την εβδομάδα, ότι ένας τύπος ο οποίος πήγε σε μια συναυλία στην Καλκιδική κόλλησε τη μάνα του, η μάνα του δουλεύει στο γυροκομείο και από το γυροκομείο έγινε χαμός. Οπότε τώρα βγάζουμε ένα τέτοιο μέτρο, γιατί πριν δεν έπρεπε. Τέλος πάντων, τα μέλη των ομάδων αυξημένου κινδύνου που εργάζονται στο δημόσιο, στο εξής θα εργάζονται με τηλεεργασία ή back office. Στο μεταξύ, τώρα στο δημόσιο τα μέλη ομάδων αυξημένου κινδύνου δεν είναι αρκετά. Τι ωραία, μια χαρά. Ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας για μια εβδομάδα μετά την επιστροφή από τις διακοπές, ειδικά σε μέσα μαζικής μεταφοράς και σε κλειστούς χώρους για όσους επιστρέψουν από επιβαρημένες επιδημιολογικά περιοχές. Καταρχάς, να πούμε εδώ ότι η ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας, για την ακρίβεια, είναι υποχρεωτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι ισχυρή σύσταση. Είναι υποχρεωτική εδώ και καιρό. Ξέρω γιατί πρέπει να υπάρχει ισχυρή σύσταση για κάποιον ο οποίος επιστρέφει από διακοπές για μια εβδομάδα. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, νομίζω από τα πρώτα μέτρα, είναι υποχρεωτική η χρήση. Πολύ ωραία. Αυτά είναι τα μέτρα που πάρθηκαν σήμερα. Νομίζω ότι σήμερα εστάλει και μήνυμα σε αυτούς που είναι εκεί πέρα πάρο, αντίπαρο, Νάξο, εκεί πέρα γέρο στην περιοχή. Δηλαδή, μια γνωστή μου που είναι εκεί, τη ήρθε από το 112, σαν εκείνο το ωραίο που ερχόταν και μέσα στην καραντίνα. Οπότε λέω, ωραία, παιδιά, προχωράμε. Έτσι, μια χαρά. Αρχίζουν να αυστηροποιούνται τα μέτρα. Δεν βλέπω διάθεση να υπάρχουν τοπικά lockdown, πέρα από περιοχές που, okay, τώρα δεν έχουν και πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Lockdown τώρα στον Πόρο. Μικρό νησάκι. Okay. Στην Πάρο και στην Αντίπαρο που μπορεί να προέκυψαν διάφορα κρούσματα, διαβάστε τίποτα για αυτά. Τέλος πάντων, βλέπω ότι πάρει να ισχύσουν ανάλογα μέτρα, όχι με lockdown. Γιατί γενικά το lockdown, όπως καταλάβατε, παιδιά, από αυτό που ζούσαμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, κρατάει χαμηλά τον ιό, πολύ χαμηλά μάλιστα, αλλά προκύπτουν άλλες ανάγκες που μάλλον δεν μπορούν να καλυφθούν. Ή τουλάχιστον μπορούν να καλυφθούν για με 1-2 μήνες από αυτούς που υποτίθεται έχουν την πρόνοια όλων μας. Οπότε τώρα, lockdown πρέπει να γίνει, η κατάσταση νομίζω πάρα πολύ άσχημη για να πάει. Πάρα πολύ άσχημη. Οπότε και το δάχτυλο που κουνιέται στην ατομική ευθύνη, και σήμερα μάλιστα είδα και τον κύριο Χαραλιά να μας λέει πολύ ωραία ότι πρέπει και οι νέοι να λάβουν τις ευθύνες, και τους μιλούσε σαν πατέρας ο Νίκος Χαραλιάς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Πού είστε όλοι, ρε, φύγατε? Αυτοί είστε, δηλαδή, μην παρατήσετε όλοι μόνο μου, ούτε Κροατές. Αυτοί είστε σήμερα. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Πάρτε τηλέφωνο να κάνουμε κουβέντα. Μην κοιμάστε. Ψηλός που είναι, τι γίνεται, κλεωμένοι, όλοι μιλήσανε, τι γίνεται, τους έχασα εγώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε κουβέντα και λίγο πιο μετά νομίζω ότι θα πάμε και στο καλό φίλο και συνάδελφο. Λοιπόν, και μιας που λέγαμε γι' αυτό, 264, πόσα είπε, 254 νέα κρούσματα η σημερινή ενημέρωση.
Συνολικά 223 οι θάνατοι, 2 σήμερα οι καινούργοι, διασωληνωμένοι 22, 136 έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Ακόμα αυτή είναι η πρώτη ενημέρωση, πιο μετά βγαίνει η ενημέρωση που έχει να κάνει με το που είναι όλα τα θέματα. Παρακαλώ. Έλα, κουβίτε. Πού είσαι φίλε μου? Πες Άρης είσαι. Τι γίνεται? Καλά. Εγώ δεν μπορώ να πω Άρης είσαι, θα με φάνε. Δεν έχω. Γιατί? Δεν είναι, δεν μπορώ εγώ να το πω. Δεν πρέπει να είναι ο άλλος εδώ πέρα, αλλά άλλος είναι στα προετοιμασία. Πρέπει να έχεις το θάρρος. Δεν έχω, όχι, δεν το έχω. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ότι Θεός είσαι. Δεν μπορώ να το πω. Ή μήπως είσαι με την άλλη ομάδα? Είμαι με την άλλη ομάδα εγώ, ναι. Γιατί ακούγω με την μπλος περίεργα? Α, δεν ξέρω. Στον αέρα ακούγεσαι σούπερ πάντως. Όπως πρέπει. Γιατί ως μία φορά σε ακούγονταν άσχημα και η γραμμή μας. Εγώ σε ακούω. Ακούω με διπλός, σε ακούω καμπάνα και... εγώ. Ναι. Εσύ με ακούς καλά? Ναι, αλλά ακούω μέσα στο κινητό μου ότι είναι. Ακούς και τη φωνή σου, Για τώρα. Να... εγώ σε ακούω σούπερ τώρα. Έφταξε. Πάλι ακούγεται σαν μίγκισμα, σαν μίγκισμα ακούγεται. Σαν μίγκισμα. Και αυτό θα καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αγνοήσει, αγνοούν ορισμένα πράγματα από την επιστήμη. Ναι. Είναι αντισυναδελφικό και αντιδημοσιογραφικό. Ναι. Να λένε ότι έχουμε τόσα κρούσματα. Γιατί? Ξέρεις τι γίνεται. Έχεις κάτω το ακουστικό του πλαϊνού σου, το έχεις κοντά σου. Ο πλαϊνός μου είναι στα 3-5 πηγάδια. Ναι, το θέμα είναι από το δικό μου τηλέφωνο. Το πλαϊνού του γραφείου είναι κοντά σου. Όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μιλάς από hands free. Γι' αυτό ακούγουμε. Όχι. Α, γιατί συνήθως συμβαίνει αυτό καμιά φορά από τα ακουστικά. Όχι, έχω κανονική σκέψη. Δεν ξέρω, προβληματίζομαι. Και ακούω μέσα από την αυτού μου δύο φορές. Μήπως θέλεις να κλείσεις να ξαναπάρεις, μήπως είναι θέμα γραμμής? Όχι, ξέρω. Λοιπόν, πες αυτό που τώρα. Θέλεις. Πες αυτό που θέλεις. Ως τις 6 Μαΐου. Ναι. Ως τις 6 Μαΐου, λοιπόν, που το γράφω εδώ. Ως τις 9 Μαΐου είχαμε 103.000 ελέγχους τεστ. Και ως τότε είχαμε 2.626. Η ανάλυση όμως είναι 1.455 άνδρες και 1.171 γυναίκες. Συνολικά 2.626. Αυτό το πράγμα δεν συνεχίστηκε μετά, ώστε τώρα στα 5.000, στα 6.000 να ξέρουμε πόσοι ασθενούν. Δηλαδή θα το κάνει πιο ισχυρό όταν μάθουν να λένε ότι είναι τόσοι άνδρες και τόσες γυναίκες. Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάμε. Το κρατάμε αυτό. Έτσι. Ωραία. Τι άλλο να γράψω, να πω. Έχω μια κοινή σελίδα. Α, τα έχεις σημειωμένα. Βγαίνεις με ατζέντα. Μ' αρέσεις. Ναι, με ένα τετράδιο. Σήμερα έχουμε 14 Αυγούστου. 14 Αυγούστου. 15 Αύγουστου. Ναι. Έτσι. Έχουμε. Τώρα οι διασωληνωμένοι είναι πολλοί, πιστεύω. Εντάξει, όμως ελπίζω να είναι κάτι προσωρινό. Άντε να δούμε, άντε να δούμε, να δούμε. Πρέπει να σε κλείσω. Όσοι πήγαν σε δύσκολες περιοχές, ναι. Όσοι πήγαν σε δύσκολες περιοχές, ναι. Που έχουν επιβαρυνθεί κατά καιρούς με περιστατικά, πρέπει να αποφύγουν τις επαφές με άλλους ανθρώπους. Μάλιστα. Ωραία. Να κάνουν καραντίνα, σαν ήταν λίγο πιο βαριά τα πράγματα. Ωραία, κρατάμε το λεφτό. Έτσι δεν χρειαστεί οι υπόλοιποι να καταλήμαστε. Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Έχει καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χαίρετε κύριε. Καλησπέρα σας. Έλα ρε Νεκτάρι, πού είσαι? Άντε, μια σοβαρή ανάλυση θέλω να κάνουμε, ρε φίλε. Ναι, λοιπόν, είχαμε τίποτα καινούργιο σχετικά με σημερινή. 2.54. 2.54. Ναι. Θεσσαλονίκη πόσα έχουμε? Δεν το έχει βγάλει ακόμα. Τώρα ήρθε η ενημέρωση για τα κρούσματα τα γενικά. Πιο μετά νομίζω λίγο βγαίνουν το πού ακριβώς. Λοιπόν,
Καταρχήν σήμερα έβγαλε ή χθες όπου έδινε μια ανακοίνωση που, που σας το είχα πει εδώ στην εκπομπή ναι. και με επιβεβαιώνει ναι. ότι πάει ας πούμε ο Παπαδόπουλος και ο Μοσχοβίτης διακοπές στη, ας πούμε, στη Χαλκιδική. Λέω, ναι, στις Κυκλάδες για παράδειγμα. Λέω εγώ για ένα φίλο μου που είναι να πάει με το καλό. Ναι. Λοιπόν, πάει στις Κυκλάδες ο Μοσχοβίτης και ο Παπαδόπουλος. Ναι. Και εκεί παθαίνουν κορονοϊό. Ναι. Κολλάνε. Πού θα καταγραφούν ο Μοσχοβίτης και ο Παπαδόπουλος ως τέτοια, στη γεωγραφική κατανομή? Εκεί που μένουνε. Ναι, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Σωστά. Mm-hmm. Δηλαδή πήγανε διακοπές στις Κυκλάδες, τον κολλήσαν εκεί, ναι. είτε θέλοντας είτε δεν θέλοντας, και θα χρεωθούν στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και ο Ποϊδίν λέει αυτό, ότι τα κρούσματα Θεσσαλονίκης Αθηνών δεν αυξήθηκαν μαγικά μια μέρα εκεί που η Θεσσαλονίκη μέσα σε 45 μέρες. Τον πρώτο 1,5 μήνα του καλοκαιριού είχε ένα κρούσμα ξαφνικά όλα αυτά, γιατί φυσικά πάνε από τα μέρη. Ύστερα, σήμερα στην Κρυσταλλοπηγή γίνονταν χαμός. Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί είχαν χαρτί ή τους κάναν τεστ. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να σου πω. Το έχουν πει όπως και ο κύριος Ζαγουρέκης, ο γνωστός καθηγητής, που είναι της Γενέβης, σε ένα-δύο θέματα διαφωνώ μαζί του, αλλά αυτό είναι άλλο, ότι φυσικά επειδή ήρθαν απ' έξω, και χθες το είπε και ένας άλλος καθηγητής φαρμακολογίας εδώ του Πανεπιστημίου, mm-hmm. επειδή ήρθαν απ' έξω δεν γινόταν έλεγχη. Και φυσικά αυτοί φέρνουν τα κρούσματα. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι έρχεται ένας ο οποίος έχει κορονοϊό από το εξωτερικό, από χώρα υψηλού κινδύνου. Ναι. Και έρχεται σε επαφή με 10 άτομα. Σωστά. Mm-hmm. Αν κολλήσει και τα 10, ξέρετε μέχρι πόσοι μπορεί να είναι η διασπορά? Όχι. Από 1000 έως 1500 άτομα μέσω όρος. Μάλιστα. Από ένα άτομο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει. Ύστερα, όπως είπε ο προηγούμενος θέτης, ο προηγούμενος ακροατής που άκουσα, τότε όλοι οι μικροί ήμασταν μέσα μαζεμένοι. Mm-hmm. Τώρα φυσιολογικό είναι αυτό. Και εφόσον πήγε σε αυτούς, όχι ότι είναι θετικό κτλ. Αλλά εγώ σας μίλησα για τις 200.000. Να μην το ξαναεπαναλάβω. Και σήμερα κάποιος φίλος μου, ο οποίος είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα της Ξάνθης. Mm-hmm. Η Ξάνθη τις δύο τελευταίες μέρες γιατί δεν έχει ούτε ένα κρούσμα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι. Μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή, έχουν πάει αλλού οι έλεγχοι τώρα, ε. Ναι, δηλαδή, γιατί οι έλεγχοι, τώρα άρχισαν να ξαναγυρίζουν στην Πελοπόννησο. Ναι. Και ενώ η Ελευθερούπολη στο μπάσκετ Α2 ακόμα εκκρέμει ένα παιχνίδι. Φυσικά, επειδή τέλειωσαν το παιχνίδι του μπάσκετ, δεν θα γίνει. Ναι. Με τον κόρυβο Αμαλιάδας λόγω COVID-19. Ναι. Τώρα άρχισαν να εμφανίζονται και στην Ηλία τα κρούσματα πάλι. Mm-hmm. Το θέμα είναι πού θα γίνουν. Νεκτάριε, εγώ θεωρώ ότι θέλω λίγο την εμπειρία σου και τη γνώση σου και θα σε ρωτάω με ένα θέμα προσωπικής φύσεως. Αν εγώ, ωραία, εκεί πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου θέλω να φύγω από την πόλη, πιστεύεις θα μπορώ να το κάνω? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Ναι, η εκτίμηση, ναι. Μπορείς να φύγεις και τώρα, αν θέλεις. Όχι, τώρα δεν μπορώ. Είναι να φύγω τώρα. Πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου είναι να φύγω. Γιατί τώρα, γιατί δεν μπορείς? Ρε παιδί μου, τώρα έχω δουλειά. Πώς να σου πω, τότε είναι να φύγω με άδεια και να φύγω από την πόλη για να πάω να απολαύσω την αδειά μου, κατάλαβες? Ναι, δηλαδή φοβάσαι μήπως δηλαδή απαγορευτεί να πηγαίνεις από εδώ. Να βγω από Θεσσαλονίκη. Ναι. Η εμπειρία μου, τι λέει η εκτίμησή μου. Ναι. Η εκτίμησή μου είναι ότι μέχρι τέλη Αυγούστου θα κρατήσουν αυτό το μέτρο. Ναι. Μπορεί να είναι μέχρι 23 προς 24 στην ουσία τελειώνει το πράγμα. Ναι. Ή θα το πάνε μια εβδομάδα ακόμα. Ναι. Λέω πάντα την προσωπική μου. Ναι, βεβαίως. Και όπως είπε και ο Δερμιτζάκης που δεν το ολοκλήρωσα, mm-hmm. ότι εφόσον ο κάθε COVID είναι 18 μήνες, έχει άλλους 6 μήνες. Γιατί αυτός ο COVID βγήκε τον Αύγουστο του 19. Μάλιστα. Και ίσως το ότι να θέλουν να κάνουν, να επεκτείνουν μια εβδομάδα το μέτρο, λίγο mm-hmm. πονηρέψου, mm-hmm. το ΠΑΟΚ Μπεσίκτας τι ώρα μπήκε? 9. 9. Αν έχει παράταση και πέρα 12. Προλαβαίνει τις 12. Ναι. Ναι. Επομένως, αν ο Παπαδόπουλος ή ο Μοσχοβίτης ή ο Ιωαννίδης, ο Νεκτάριος, έχει μια καφετέρια, οπουδήποτε. Μπορεί να πει ότι εμένα μου χαλάτε την πιάτσα? Όχι βέβαια. Εγώ εκεί πονηρευόμαι λίγο ότι κρατάνε για μια εβδομάδα ακόμα. Μάλιστα. Ωραία, και να δούμε. Το 70% της πραγματικότητας, mm-hmm. της κανονικότητας, όπως ήταν μέχρι και το Μάρτιο, ναι. θεωρώ ότι θα επιστρέψουμε το Μάρτιο, παιδιά, γιατί και σήμερα διάβασα είναι θετικά στο site του Sky. Mm-hmm. Είναι θετικά, βγαίνουν συνεχώς εμβόλια φάρμακα που εγώ πιστεύω ότι θα έχουν τέτοιο καιρό, αν δεν έρθει κάποιο άλλο μέρο με την Τουρκία. Δεν θα συζητάμε. Τι του χρόνου τέτοιο καιρό, ρε. Άμα να περιμένουμε ένα χρόνο ακόμα, άστο, το χαθήκαμε. Όχι. Ολοκληρώσω πρώτα. Ναι, συγγνώμη. Του χρόνου
πούμε, τέτοιο καιρό θα λέμε ότι ο Τάδε πέθανε από COVID-19, όχι γιατί υπήρχε κάποιο θέμα, αλλά γιατί πήρε 2-3 εμβόλια και φάρμακα μαζί. Μάλιστα. Okay. Εντάξει. Υπάρχει δηλαδή, αυτό θα είναι το τραγελαθικό της, γιατί ξέρεις ότι οι Έλληνες, αν κυκλοφορήσουν πολλά τέτοια, δεν θα μείνουν στο ένα, θα πάνε στα 2-3. Ναι. Ναι. Και μπορεί να έχουμε ξαφνικά 10-15 θανάτους σε μια εβδομάδα, επειδή οι Έλληνες πήραν 2-3 φάρμακα μαζί. Έχει γίνει στο παρελθόν αυτό. Ναι. Λοιπόν, άντε να δούμε. Γεια σου Νεκτάρη. Καλή Παναγιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Βεβαίως. Να σε καλά. Να σε καλά. Χαίρετε κύριε. Τον έχουμε πιει. Δεν σε καταλάβει. Με το έχω καταλάβει πολύ καλά φίλε μου. Ο Πέση έλεγα αυτή η ιστορία δεν θα κρατήσει λιγότερο από 1,5 με 2 χρόνια. Όχι ρε. Τι 1,5 είναι πάρα πολύ ρε. Από Πέση το Μάρτιο. Περάσαμε τους 7 μήνες. Πολύ. Πολύ χρόνο. Ναι, ρε φίλε, πολύ είναι. Μόνο το άγχος. Καταρχήν, ανοίγεις να δεις ειδήσεις και δεν είναι μόνο τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή, δηλαδή, την κλείνεις κατευθείαν. δεν παλεύει τη φάση, ρε φίλε. Τέλος πάντων, ας απεγκλωβιστούμε αυτά. Θωμά, που είσαι να ακούσει το φιλαράκι σου τον Χρήστο Άρη από τα Κυβέλια. Άρε, Θωμάκο. Θωμά, εσύ δεν τον ξέρεις. Όχι. Ακούς μας, δικός μας, του Κόλλα και του Μπορμανίδη. Να σου πω λίγο κάτι. Έχει βγει η Μπεσίκτας εδώ και μια εβδομάδα σχεδόν και δεν μου έχεις περάσει έτσι λίγο το κλίμα, τι περιμένεις να γίνει. Γιατί μπορεί να σε λέω δυσίωνο, αλλά πέφτεις μέσα συνήθως. Σου μίληξα. Μου είπες τι πρέπει να γίνει, ότι πρέπει να περάσει, όχι το τι θα γίνει. Ακόμα δεν έχω πιάσει το τσάι. Α, μάλιστα, δεν το έχεις φτιάξει ακόμα. Δεν την έχω φτιάξει. Ναι, ακόμα. Μάλιστα. Α, και 10,01% κλείνει θετικά, αλλά δεν θέλω να το βρίσω ακόμα. Δηλαδή είσαι 50,001% να περάσει ο ΠΑΟΚ και είναι 49,999% να περάσει η Μπεσίκτας. Okay. Ναι. Κατά παράδοξο τρόπο, δηλαδή, ποντάρα στην απογοήτευση. Δηλαδή, όπως έσπασα το αίτητο του Ολυμπιακού, ποντάρω εκεί. Και μην τρώτε παπάρι. Όταν ακούω ρε παιδιά τους άλλους να λένε Μπεσίκτας και δεν. 82 παιχνίδια στο Champions League. Εντάξει, μην λέμε τώρα ό,τι δεν λέμε. Όχι ρε. Φυσικά δεν το συζητάμε αυτό. Απλά είναι το timing τώρα λίγο τέτοιο που λες ότι δεν την πετυχαίνω σε πολύ καλή φάση. Αυτό. Κανένας δεν είναι σε καμία καλή φάση. Εννοείς, είπες είσαι πετάς. Είναι πιο παράξενο. Η πιο παράξενη χρονιά, δηλαδή άλλοι κάνουν προετοιμασία, άλλοι παίζουν τελικό κυπέλλου 30 Αυγούστου, με τι φανέλες θα παίξουν, με τι διαφημιστικό στη φανέλα, ποιοι έχουν δικαίωμα να παίξουν, δηλαδή τι να λέμε τώρα, έγινε ένα φρενοκομείο η φάση. Εντάξει τώρα, τι να λέμε, εντάξει. Είναι πολύ λίγες ημέρες, φίλε, λίγες ημέρες, εκεί που έχουμε συνηθίσει, μπούζα, μαυρίλα στα χέρια, χύσαν οι δεύτερες, η προπόνηση. Έβαλε 3 γκολ στο Δίτερμα. Ήδη οι Αριανοί έχουν πιάσει τα δικά μας αυτά τα χρόνια. Έβαλε 2 γκολ ο Μάνος στην προπόνηση. Τέτοια πράγματα. Θα τον βγάλω μετά τον άλογο πάνω, θα το πω καλά τέτοια γράψη, γελίε. Ναι, ρε φίλε. 2 γκολ στην προπόνηση. Άλλο ήθελα να σου πω. Παρακαλώ. Ρε φίλε, λύσε μου μια απορία. Βεβαίως αν μπορώ. Βεβαίως. Οικονομικής φύσεως. Βεβαίως αν μπορώ. Όταν το 1993 έδινες σε δραχμές 340 εκατομμύρια πηχή στην Αντουανέτα. Ναι. Έδινες 340 εκατομμύρια. Δηλαδή πόσα ευρώ είναι, πόσα ευρώ είναι τα 340 εκατομμύρια. Το 1 εκατομμύριο ευρώ είναι 340 ακριβώς. Ωραία, 1 εκατομμύριο, ναι. Ωραία. Ναι. Έδινες 300 εκατομμύρια δραχμές στο Μπάνε. Ναι. Έδινες στο Μπάρλου 280 εκατομμύρια. Ναι. Έδινες στο Λέβιξον 330 εκατομμύρια. Έδινε στον Κόρφα 220, για το 93 μιλάμε, τώρα στο πικ. Ναι. Έδινε, δηλαδή το χαμηλότερο συμβόλαιο, ας πούμε, να μην πω λόγο, ήταν ο Τσέκος που έπαιρνε 80 εκατομμύρια. Ναι. Και τώρα καθόμαστε και συζητάμε 60.000, 70.000 ευρώ. Απλά κάνεις, 60-70-80 χιλιάρικα, δολάρια. Είναι οι καλοί ξένοι που παίρνουν οι ομάδες πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού ΑΕΚ Προμηθέα. Για 25 εκατομμύρια δραχμές. Βέβαια. Τότε. Βέβαια.
Δηλαδή κάνετε την ανατίμηση, την ανατίμηση. Φυσικά. Γιατί μιλάμε για 20 χρόνια, 27 χρόνια διαφορά. Ναι. Οι Έλληνες στην αγορά, οι Έλληνες που είναι στα 50, είναι οι φουλ καλοπληρωμένοι. 50.000, Μιλάμε 50.000 και 10.000 εκατομμύρια δραχμές. Ακριβώς. Τι είπε σε ο Τσέκος, το πιο χαμηλό, 80 εκατομμύρια. 80 εκατομμύρια. 240 χιλιάρικα δηλαδή. 240 χιλιάρικα, αμφιβάλλω αν έχει η ΑΕΚ συμβόλαιο. Η ΑΕΚ, Χάρη στην Μπετονιέρα. Μπορεί να έχει το Λάγκφορντ. Μπορεί. Οκ. Έχασε το Final Four στην Μπετονιέρα που τλάκα. Ναι, ναι. Γιατί ο Ιβκοβιτ τον πήρε μόνο για το Ρουσκόνη. Ναι. Ο Ιβκοβιτ μπορεί να κάνει μαμάκι τον Γκάλι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τώρα τι ισχύει από όλα αυτά. Και αν πόσα είναι 100% αληθινά. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον τον Τζέκο τον πήρε για να, γιατί ήξερε ότι ο Φασούλα θα κρίσουμε παιχνίδια από το άγχος. Κάτι παθαίνει. Από το άγχος θα κάνει, τα έκανε. Ναι ρε, ήταν αγχωτικό. Ήταν αγχωτικό. Όταν έμπαινε η ομάδα για προθέρμανση, Νίκο μου, mm-hmm. Έλεγε το πέταλο, Φασούλα, δώσε τον όρκο στο λαό, το κύπελο να φέρει στο πύργο το λευκό. Και μας έκανε χειρονομίες, όχι, όχι, μη φωνή. Δηλαδή, δεν θέλω ρε παιδί μου να με... Ο Φασούλας γι' αυτό στον Ολυμπιακό έκανε απελευθερώθηκε. Ήταν το τρίτο όνομα. Δεν είναι ο κόσμος απαιτούσε από το Φασούλα να του δώσει τους τίτλους. Μάλιστα. Ήταν ο Τάρπρε, ο Πάσπα και ο Φασούλας. Εκεί ήταν πιο απελευθερωμένος. Ενώ στον ΠΑΟΚ ήταν το πρώτο βιολί, ας πούμε. Δηλαδή ο κόσμος απαιτούσε από αυτόν. Και τον αναγκάσαμε να μας πει πάτε 2.000 και πάτε Καρασάντιτ, ας πούμε, τα μια ήττα. Ναι. Θέλω να σου πω τα οικονομικά δεδομένα και ποιοι τσοντάρανε, πώς βγαίνουν τα λεφτά, τι χορηγοί υπήρχαν, τι δικαιώματα έμπαιναν σε αυτήν την έννοια. Υπήρχε ρε φίλε και εκτός από αυτό, ήταν και άλλοι άπλα ρε φίλε αυτού. Δηλαδή είχε 340 ο Γκάλι Γιαννάκης, πάμε στα 7. Ναι ρε εσύ, ήταν και άλλοι άπλα άλλα χρόνια αυτού που έβαζε το χέρι στη τσέπη. Υπήρχαν χρήματα, μην λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Άσχετο το αν οι περισσότεροι εξ αυτών καταστράφηκαν στην πορεία, έτσι, μετά από αυτή την τέτοια. Την εμπλοκή τους. Δηλαδή αναγκάζεται ο Φασούλας, μην νομίζω ότι έφυγε 27 εκατομμύρια ευρώ με προσφυγή. Ρέφαρε ο άνθρωπος, εντάξει, κάτω το τραπέζι, έτσι πιστεύω εγώ ας πούμε. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι έφυγε 27 εκατομμύρια. Όχι να σου πω, κιόλας την ιστορία με το Φασούλα, το πώς ακριβώς τύχει, ακριβώς είχε γίνει για να φύγει, δεν την ξέρω. Ωραία. Αλλά... Να σου πω, okay. Έγινε συνάντηση και ζητήσανε να έρθει ο Φασούλας στα γραφεία. Και ζητήσανε και οι εκπρόσωποι συνδέσμου να πάνε εκεί και λέει καλά τι τσίρκο είναι αυτό, ποιοι εκπρόσωποι συνδέσμου, εγώ θέλω να μιλήσω λέει, με τη διοίκηση mm-hmm. και τίποτα άλλο. Και mm-hmm. καλά σαν πρόφαση η διοίκηση. Mm-hmm. Τον εκβίαζε δηλαδή προς την έξοδο, να σου το πω και έτσι, mm-hmm. έτσι εγώ κατάλαβα από τα 47 μου που είμαι τώρα. Mm-hmm. Λέει τι είναι αυτά. Λέει, έχετε δικαίωμα να μου αφήσετε τα 27 εκατομμύρια στο Ταμείο Παρακαλυφθέων και Δανείων. Δεν τα έβαλε η ΚΑΕΠΑΟΚ, ας πούμε. Αυτός ισχυρίζεται ότι ναι, εγώ θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ κανονικά. Δεν τα έβαλε η διοίκηση, είχε δικαίωμα προσφυγής και γεια σας. Δηλαδή το μπάσκετ το κατέβασε η Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Ναι. Δεν κάνα ψέματα, μην λέμε ό,τι θέλουμε τώρα. Εντάξει, το μπάσκετ το κατέβασε. Αλλά άλλαξε και σου λέω το σκηνικό με τα χρήματα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Φύγανε κάτω τα χρήματα. Ναι, έτσι είναι. Εκεί ήταν πάντα βασικά. Κοίταξε να σου πω κάτι, η τελευταία χρονιά αντίσταση της Θεσσαλονίκης απέναντι στα χρήματα ήταν όταν ο Παναθηναϊκός πήρε Βράνκοβιτς και Γκάλι mm-hmm. και ήταν η τελευταία χρονιά που πάω, τον κέρδισε στα play-off 3-2 με αβαντάζ έδρας και έχασε τον τελικό με τις που βγήκαν οι παίχτες χωρίς κάλτσες. Μάλιστα. Ωραία. Θυμάσαι αυτό, χωρίς κάλτσες. Ναι, ναι. Τα επεισόδια. Ναι. Τότε ήταν η τελευταία χρονιά αντίσταση. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσεις καλά, φίλε. Γεια σου, ψηλέ μου, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Για τους κακοπροέδρους είπαμε έτσι, χιούμορ, αν δεν υπάρχει, άστα να πάρει. Να είσαι καλά, άντε, να είσαι καλά. Χαίρετε. Χαίρετε. Έλα. Έλα. Πω, τι έλα, δεν τον άλλον τον βγάλατε στις 4 η ώρα, του χαλάσατε την ησυχία, ρε φίλε. Ναι, αλλά τώρα ξέρεις τι, πάνω σε εμάς έχει προπόνηση. Σε διακοπές 4 η ώρα. 4 η ώρα σε διακοπές. Τον έχουν ρημάξει. Φίλε, ξέρεις τώρα τι είναι να αρχίζει εκεί μέσα στα δέντρα από την πλαγιά να φεύγει ο ήλιος και να αρχίζει να δροσίζει.
και εσύ το βγάζει στον αέρα. Όπως μου είπε πριν στο τηλέφωνο, κάτι ακόμα δεν έρχεσαι προπόνηση. Πριν το βγάλω εγώ στον αέρα, μου λέει πάρε με λίγο πιο μετά γιατί θα ξεκινήσει με τακτική. Και του λέω, άμα ξεκινήσει με τακτική, δεν σε παίρνω καθόλου. Κάτσε να παρακολουθεί το σεμινάριο, είναι δυνατόν. Θα σε αφήσω γραχάσει τέτοιο ποδοσφαιρικό σεμινάριο, είναι δυνατόν. Τι κουραστική περίοδο, γραφείο. Πόπο, ναι. 30 χρόνια να ακούς την ίδια. Να σου πω λίγο κάτι. Εγώ το θυμάμαι ο Πιτσιρίκος όταν ήμουν αναγνώστης. Ωραία. Η περίοδος της προετοιμασίας και θυμάστε τις εφημερίδες πηγαίνανε όλοι μαζί. Δηλαδή απεσταλμένος του Ολυμπιακού, απεσταλμένος του Παναθηναϊκού, απεσταλμένος του ΠΑΟΚ, απεσταλμένος του παντού, λεφτά τότε. Κλείσανε οι εφημερίδες. Αχ, κλείσανε οι εφημερίδες. Πώς θα με κλείσουνε, άμα φεύγατε 20 μέρες της Αυστρίας και δεν τέλος πάντων. Ωραία. Και ήταν η χειρότερη μου περίοδος. 15 μέρες ξενοδοχεία, φαγητά και τζουμπρούζου. Διάβαζα πολλές εφημερίδες όταν ήμουν έτσι έφηβος. Ωραία. Ήταν η χειρότερη μου. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Ξενέρωνα. Γιατί έγραφε και τίποτα τέτοια εποχή, ή ακούς και τίποτα τέτοια εποχή. Μα αυτά που γράφονται δεν τα γνωστά. Εκατόφορο. Ναι, τα ίδια και τα ίδια. 100 φορές ένα όνομα και ακούς και σε ένα άλλο. Και ακούς ονόματα και έτσι αυτός και αλλιώς εκείνος. Βέβαια, κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Το κομμάτι των εφημερίδων πάντα το σεβόμουν και το σέβομαι ακόμα σε όσες υπάρχουν. Γιατί οι εφημερίδες όπως και να είναι πρέπει κάτι να γράψουν, πρέπει να γεμίσουν. Δεν γίνεται. Ναι, αυτή είναι η δουλειά. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει να γράψει 4 σελίδες για παράδειγμα, ρε φίλε, κάποιος πρέπει να τις γεμίσει. Δεν μπορεί να βάλει τη φωτογραφία του. Τι να κάνουμε. Κουραστικό. Αναρωτιόταν ο προηγούμενος για τα λεφτά τότε, ας πούμε, ξέρω εγώ πώς. Ναι, πώς γινόταν και πέραν τόσα, ναι. Ναι, ναι, αλλά και οι εποχές τότε, ρε φίλε, εκτός από μία. Αυτό λέω κι εγώ. Εκτός, πρόσεξε, η εποχή τότε, εκτός από μία μικροπαραλλαγή που έγινε για κανένα 2-3 χρόνια. Είχε πασόκρε, φίλε, τότε. Γιατί το ξεχνάτε, Έλληνε. Μα και εκτός από αυτό. Το έχετε σακατέψει, το έχετε στείλει στο ανάθεμα. Είναι το μοναδικό κόμμα. Αλλά πασόκρε θα ξαναβρείτε. Το μοναδικό κόμμα που έχει πληρώσει όσα έχουν γίνει αυτά τα χρόνια. Πίστευτο, είναι φοβερό. Ενέρε. Φοβερό. Και είναι τόση και τόση και την έχει πληρώσει μόνο το πασόκ. Απίστευτο. Απίστευτο. Ναι. Όλοι είναι το ίδιο και έχουν φάει την κουτουλιά αυτή. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, για αυτούς που θυμούνται, γιατί η μεγάλη δήλωση για τους περνάνε τα χρόνια. Λοιπόν, και όσο θα περνάνε τα χρόνια, ο κόσμος θα καταλαβαίνει, η μεγάλη δήλωση είναι μία. Το μαζί τα φάγαμε. Ναι. Μεγαλύτερη αλήθεια δεν υπάρχει. Σύ έφαγες μια δραχμή. Εγώ δυο. Άλλος έφαγε 100. Άλλος έφαγε περισσότερα. Γιατί ήτανε τα πόστα που είχε ο καθένας, οι θέσεις που είχε ο καθένας, έτσι, η δουλειά που έκανε ο καθένας. Ναι. Όπως και να το κάνουμε, όσους και να πειράζουν που δεν ήταν Πασόκ, Πασόκ δεν θα ξαναδείτε Έλληνες. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Να πούμε ότι φίλος μου σε δημόσιο τομέα έπαιρνε 27.000. δράχμες το μηνά και εγώ σαν οδηγός υπαλλήλος το 84 ας πω έπαιρνα 48.000 δράχμες το μηνά. Ναι. Μπράβο. Τα οποία βάλτε λίγο σε μια ανατίμηση σημερινή, τι ήταν τότε 48.000 δράχμες το μήνα σήμερα. Για κάντα λίγο ένα τζουτζουμπρούτζου εκεί πέρα. Αν το κάνεις με, πώς το λένε παιδί μου, αν το κάνεις κανονικά είναι 150 ευρώ, αλλά δεν είναι 150 ευρώ προφανώς. Τα 100 είναι 34 χιλιάρικα. Ναι, όχι, όχι, δεν σου λέω να κάνεις μια ανατίμηση αριθμητικά. Επί της ουσίας τι σήμαινε τότε τα 48.000 το μήνα, κατάλαβες? Γιατί σήμερα τα 150 ευρώ δεν είναι τίποτα, αυτό λέω. 27 δημόσιος υπάλληλος ζούσε το μήνα. Ναι, ναι, οκ. Okay. Σου λέω ρε παιδί μου, για παράδειγμα τα 48.000 το μήνα τότε, δραχμές. Ναι. Το 84 μου είπες. Το 84. Ναι. Το 2020 ήταν 2.000 ευρώ το μήνα. Ναι, βέβαια. Αναλογικά αυτό, αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Βέβαια και ένα κλικ μπορεί και παραπάνω. 2.500 δηλαδή το μήνα. Α, κάπου 2 με 2.500, ναι, βέβαια. Okay. Βέβαια. Okay. Άνετα. Μάλιστα. Λοιπόν, και ο μεγάλος, τότε αρχηγός, έτσι για να βγάλω και το πρασινοφρουρίστικο από μέσα μου, βυθίσατε και το καραβάκι τότε. ανεβήκαμε και λίγο, εντάξει. Και δεν βγήκε το καράβι στην υφαλοτρυπίδα. Έτσι, μπράβο. Ούτε άπλωσε καλώδια. Για να μην ξεχνιόμαστε. Ούτε άπλωσε καλώδια. Ακριβώς. Ούτε άπλωσε καλώδια. Για βυθίστε το. Για αυτούς που θυμούνται. Γιατί ούτε... κάποιοι μπορεί να μην δεν θέλουν να θυμούνται. Ούτε επακούμβησε. Λοιπόν... Ούτε επακούμβησε τίποτα άλλο. Όπως γράφεται. Όχι, τίποτα άλλο. Ναι, μπράβο. Δεν είχαμε πολλά πολλά. Ούτε ευχαριστήσαμε με τον άλλον τον ηλίθιο τους Αμερικανούς.
που μετά ξέφυγε το πράγμα. Μιλάω για τα χρόνια ναι, του ανθρώπου που άλλοι το βλέπουν έτσι, άλλοι το βλέπουν γιουβέτσι. Ναι, αλλά είναι, είναι πολλοί οι οποίοι λέγανε Κώστα Σιμίτη κυβέρνα τον πλανήτη τότε. Πολλοί ήταν αυτοί που το λέγανε. Ναι, ξεφύγανε, ας πούμε. Okay, okay. Είχανε, το είχαμε, πώς το λένε, το είχαμε δέσει από παντού το πράγμα και δεν μας ξέφευγε από πουθενά μετά, κατάλαβες ναι, τι ναι, εννοώ. Ναι. Ναι. Ε, μετά κοίταξε, ενώ ο έχει μπει τόσο μέσα στο μέλλον. Αν δεν είχαμε αρρωστήσει, αν δεν είχαμε αρρωστήσει και πηγαίναμε 7-8 χρονάκια ακόμα, θα ήταν τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Τέλος πάντων. Ας μην αρέσει στον κοσμάκι αυτό που λέμε, εντάξει, αλλά έτσι ήτανε. Ναι. Αναπτύχθηκαν πάρα πολλά επαγγέλματα ελεύθερα τη δεκαετία του 80. Mm-hmm. Τρομερή ανοικοδόμηση. Και ανοικοδόμηση, οικοδομή στη χώρα ήταν η μεγάλη βιομηχανία τότε. Mm-hmm. Έτσι. Η ανάπτυξη των ελευθέρων επαγγελματιών προήρθε μετά τη δεκαετία του 80. Έτσι, το 90 έγινε η μεγάλη έκρηξη φυσικά, εντάξει. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Αλλά υπήρχε τότε, ρε παιδί μου, πώς θα το κάνουμε, υπήρχε τότε. Ήτανε μια άλλη κατάσταση. Άλλοι θα το κατηγορήσουν και θα πούνε ναι, αυτό πληρώνουμε τώρα. Αυτό πληρώνουμε τώρα, θα πει κάποιος. Ναι, αλλά ερχόταν ένας λαός από πόσα χρόνια από κατοχή. Ερχόταν από εμφυλίους. Από πολιτικές καταστάσεις. Ένας λαός κουρασμένος, τυραννισμένος. Κάποια στιγμή και αυτός ο ρημάδης ο λαός εντάξει. Βρέθηκε ένας και του δώσε και μια δραχμή παραπάνω. Ναι. Και ας μην αρέσει σε κάποιους. Ναι. Εντάξει. Ας μην αρέσει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Απλά το ότι αναπτύχθηκαν τα ελεύθερα επαγγέλματα. Πάρα πολύ. Το ελεύθερο επαγγέλμα. Και η μεσαία τάξη δημιουργήθηκε. Τώρα δεν υπάρχει πουθενά η μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη. Εγώ είμαι πετσοκόπη. Είχαμε τώρα. Εγώ είμαι τώρα 800 ευρώ. Λες μια χαρά είσαι. Μην μιλάς καθόλου τώρα. Μούγκα. Μούγκα στη Στρούγκα. Λοιπόν, εντάξει, να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και που λες τότε που υπήρχε το Μαρούλι, ερχόταν και ο Τάρμπλε και ο Μπάρλο. 340 και ο Νίκος. Εκατομμύρια δραχμές. Που αν τα βάλεις αριθμητικά είναι 1 εκατομμύριο, όντως. Αν τα βάλεις ουσιαστικά δεν είναι 2. Τώρα. Ναι, βέβαια. Στο μπάσκετ. Καλά. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Ναι. Και πόσα χρονάκια ήταν το άθλημα με τα χέρια καβάντζα στα τηλεοπτικά στη χώρα. Τι εννοείς καβάντζα. Και σήμερα οι Έλληνες του δώσανε μια μπροξιά. Μπαμ. Τότε να σου πω λίγο, γιατί πέστε, τότε υπήρχε κεντρική διαχείριση και τότε. Τα έπαιρνε. Ναι, εγώ θυμάμαι, όσο θυμάμαι εγώ, δηλαδή από το 95-96, μετά θυμάμαι. Συμβόλαιο για το πρωτάθλημα του μπάσκετ. Ναι. Τηλεοπτικό συμβόλαιο για το πρωτάθλημα του μπάσκετ είχε, ας πούμε, 100 δραχμές και το ποδόσφαιρο 10. Ναι. Εγώ θυμάμαι, όσο θυμάμαι, πιτσιρίκος, δηλαδή που αρχίζω και τα θυμάμαι, θυμάμαι ότι έδειχνε Μέγκα, έδειχνε Αντένα. Ωραία. Όλη την Αλφαίνα. Ναι. Όχι. Και η ΕΡΤΕΝΑ, η ΕΡΤΕΝΑ είναι στα ευρωπαϊκά έδειχνε ναι, και το και λίγο μετά κάπου στο 2099-2000 μπήκε η Νόβα μέσα, το Supersport τότε. Ναι, ναι. Τότε ήταν Μέγκα και Αντένα έδειχναν ναι, πολύ πρωτάθλημα μπάσκετ. Ναι. Και είχε πολύ καλύτερα τηλεοπτικά το μπάσκετ από το ποδόσφαιρο, εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, τα χρόνια αλλάξανε και ήρθαν οι ισορροπίες του φυσιολογικού. Κρίμα είναι όμως τώρα για το άθλημα το οποίο έκανε πολλούς από εμάς που το παρατήσαμε. Βγάζω τον εαυτό μου έξω έτσι. Ναι. Εγώ δεν το παράτησα ποτέ. Mm-hmm. Γιατί το σέβομαι, πρώτα-πρώτα σέβομαι την ομάδα μου και κάθε αριανός που σέβεται την ομάδα του πρέπει να είναι στον μπάσκετ δίπλα. Να τα αφήσω αυτό, κατάλαβαν. Δεν μπορεί να είσαι στο Λευκό Πύργο και να έχεις 10 χρόνια, 20 το γήπεδο σου άδειο. Όπως και να το κάνουμε, δεν σέβεσαι. Και όλα που λέτε, όλα που τα λες είναι δικαιολογίες. Εσύ, όχι εσύ, δεν καταλαβαίνεις. Ξέρω, δεν ξέρω μόνο αν είναι δικαιολογία. Νομίζω ότι και πολλά πράγματα έχουν αλλάξει γενικά στην καθημερινότητα. Δεν είναι. Δηλαδή, ναι, η σύγκριση της εκείνης δεκαετίας με τώρα είναι πολύ, πολύ, πολύ. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Και μέσα αυτό είναι και το ενδιαφέρον για τον μπάσκετ. Όχι, ναι, ναι. Όχι η αγάπη συμφωνώ, για την ομάδα, είναι και το ενδιαφέρον το ίδιο. Αυτό όμως είναι το πώς εσύ, ας πούμε, σέβεσαι το τμήμα σου.
Και ό,τι και να γίνει, δηλαδή μην κάνουμε όλοι ρε παιδί μου. Εντάξει, μας φέρνει τίτλους, τρέχουμε, δεν μας φέρνει τίποτα. Ναι, δυστυχώς αυτό είναι. Και μια κλωτσιά να πάει παρακάτω. Δυστυχώς αυτό είναι. Δηλαδή φτάσαμε σε αυτή τη στο σημείο, ο Άρης είναι στο όριο να μην κατεβάσει. Δηλαδή σκέφτεται ο Αριανός να μην κατεβεί να παίξει τον μπάσκετ του Άρη. Θα κατεβεί. Παρακαλώ να είσαι Αριανός. Και το ακούω τα τελευταία 2-3 χρόνια, ακούω και άκουσα Αριανό, ας πούμε, στην ηλικία μου. Mm-hmm. Να πλησιάζει τα 60 και να μου λέει, ξέρω εγώ, εντάξει τώρα το μπάσκετ. Άρα σημαίνει δεν σέβεσαι την ομάδα σου και την ιστορία σου. Yeah. Για μένα ρε παιδί μου, όχι για... Έτσι το βλέπω εγώ. Mm-hmm. Κάποιος άλλος να το βλέπει διαφορετικά. Mm-hmm. Άντε, την αφήσουμε να μην κατέβει. Δεν τρέχει τίποτα, μωρέ. Σαν ότι ασχολείται κανείς με τον μπάσκετ. Και ξαφνικά βρέθηκε ένας λάσκαρης, ξέρω εγώ, και να πάρω την πρώτη χρονιά. 8 sold out έκανες, Αριάννη. Αλήθεια. Ναι ή όχι, τα θυμάσαι ακόμα. Αλήθεια αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, βέβαια. Ευρωπαϊκή Τετάρτη, 7 η ώρα, το έκανες. Ναι. Και μη μου πει κάποιος ήταν το ποδόσφαιρο στη Γάμα Εθνική. Εντάξει, mm-hmm. Γιατί και τώρα να γίνει κανένα τζουτζουμπρούτσου και να έρθει κανένας άγνωστος και να στο κάνει αυτό, δεν θα μας φτάνει το πάλι. Ξαφνικά, ξαφνικά δεν θα μας φτάσει. Είναι ο Έλληνας αυτό που σου έχω πει πολλές φορές, ρε παιδί μου, εντάξει. Καμιά φορά τα λες και γίνεσαι γραφικός γιατί τα ξαναλές. Mm-hmm. Και τα ξαναλές. Δεν πειράζει, εντάξει, θα... Ακούει και κάποιος νεότερος για αυτά που γινόταν τότε, τα πολύ ωραία πράγματα, έτσι, πολύ ωραία πράγματα, γιατί ήταν πολλές οι ελληνικές ομάδες που ευρωπαϊκά κάνανε πορείες με καταπληκτικά παιχνίδια. Και αυτό που λέει το παλικάρι για το κάρφωμα του Steve Bart, mm-hmm. δεν ήταν ο Βράγκοβιτς, ήταν η ομάδα του Tarplay. Μάλιστα. Του Άρη, ήμουνα μέσα mm-hmm. στο παιχνίδι, θέλα πολλές φορές να το πω. Ήταν η πρώτη ή δεύτερη αγωνιστική πρέπει να ήταν η Ηράκλης Άρης. Και ήταν και το άλλο το παιχνίδι, το καταπληκτικό πάλι με τον Κακιούση που χάνει τις βολές και βάζει ο Άρης τη δεύτερη παράταση στο καλάθι και κερδίζει το μάτς με ένα καλάθι. Άλλα χρόνια τώρα, μέχρι το Ιβάνο. Εντάξει, τι να λέμε, παιχνίδια για αυτούς που ήταν και μέσα στο γήπεδο, ας πούμε. Αυτός ο Μπάρτε ήταν φανταστικός παίκτης, αν δεν είχε γίνει εκείνο το εκείνη η βρωμιά Ντεμέκ, ότι είχε στην τσάντα. Λες και οι άλλοι που ερχόταν δεν είχαν στην τσάντα. Ναι. Λίγο από το ωραίο. Τέλος πάντων, καταπληκτικός παίκτης, δεν το συζητάμε. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή Παναγιά που λένε κιόλας. Και να μην ξεχνάμε, Πασόκ θα λέμε και θα κλαίμε. Κλαίμε, όχι θα κλαίμε. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και καλά να περάσει που λένε αύριο και μετά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ορίστε, κύριε. Άντε, ρε Νικολάου. Έλα, ρε φίλε, τι να κάνω. Έχει να πει πολλά, αλλά τι να τον κάνω, να τον κόψω. Είναι και 14 Αυγούστου, έτσι ο Κροατέ που του εκμεταλλεύομαι σήμερα. Δηλαδή σημαίνει ότι έχουν να πούνε πράγματα, κατάλαβε. Έχουμε και μια δουλειά να κάνουμε εδώ. Θυμάσαι, εγώ το είχα πει κατευθείαν αυτό με τον Βράγκοβι. Μου είχε πει ότι δεν βγαίνει, ναι, ότι δεν βγαίνει, ναι, το θυμάμαι. Το 1990. Ναι. Δεν είχε τότε ο Ίγκραμ. Ναι. Ο Ίγκραμ έφυγε το 92. Mm-hmm. Κατάλαβες, ήταν πήγε στη Μακάμπη. Ναι. Δεν βγαίνουν οι χρονιές. Καλά, επειδή ήταν μάλλον ο Τάρπλετ. Ο ψηλός όμως επιμένει γιατί το έλεγε ότι ήταν στο μάτς μέσα και το θυμάται. Κατάλαβες, γι' αυτό το κρατάω κι εγώ λίγο. Εντάξει, μπορεί κάτι να φταίει. Καμιά μπύρα παραπάνω. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Τώρα και ο προηγούμενος Αριανός που πήρε τα λεφτά, αυτά δεν βγαίνουν. Αν θέλει το φέρνουν στοιχείο οτιδήποτε στέλνει αυτός, δεν υπάρχουν στο δημόσιο το 84-85 που είπε. Λίγα ήτανε. Λίγα ήτανε. Αυτά ήτανε, πολύ λίγα. Αυτά ήταν δεκαετία του αρχές 70, δηλαδή όταν επισηκούνται με τα πολίτευση και μετά. Οκ. Okay. Δηλαδή ας πούμε αρχές 80 τι ήτανε τα λεφτά στο δημόσιο. Ό,τι θέλει το βάζω, Κωστή. Ό,τι θέλει. Ας το πω το απλό. Ναι. Ο μπαμπάς που δουλεύει ιδιωτικό τομέα. Ναι. Σηκώνεται πιο μπροστά, πάει με το λεωφορείο, μαζεύει τον κόσμο. Ναι. Για τη δουλειά της συγκεκριμένη mm-hmm. και δουλεύει μετά ένα 8ωρο. Ναι. Του ξαναπάει. Και δουλεύει σχεδόν 12 ώρες την ημέρα. Ναι. Και παίρνει στον ιδιωτικό τομέα για κάποια χρόνια στη δεκαετία του 80, 70.000. Και ο θείος μου είναι δημόσιο υπάλληλος, γίνεται, δεν ήταν έσοδα σε αρχείο. Ναι. Και παίρνει 100.000. Κατάλαβες. Το μπας μου τρελαίνει. Και όπως έχει πει, εύστοχα και ένας φίλος, έχει και το κυριότερο. Δεν δουλεύει. Πολύ παλιά. Ναι. 100.000. Πολύ παλιά που πει. Δεν βγαίνουν τα χρόνια. Ναι. Ήταν ιδιωτικό τομέα, το δασαρχείο, από Καβάλα Φάσο και έγινε μετά δημόσιο.
Και δουλειά, και δουλειά πολύ κάθε μέρα, ε. Πω, πω, πρέπει να είχε στο δασαρχείο. Φου, φου, δουλειά. Ο θείος μου κακός δούλευε. Ο θείος μου τρελαμένος και δούλευε. Έκανε μετάταξη, ήταν στα έργα, πήγε δασαρχείο, ήταν στην Καβάλα, πήγε μετά στη Θάσο. Μια χαρά. Ο θείος μου δούλευε πολύ, αυτό είναι άσχετο. Τα λεφτά αυτά δεν έπαιρνε. Ναι. Έγινε στη δεκαετία του, ακριβώς δεν θυμάμαι ποια χρονιά τώρα, έγινε πάντως όχι την πρώτη χρονιά που πήγε του 81, έγινε μάλλον το 85. Και τους έκανε δημόσιο. Δηλαδή αυτά τα 27 χιλιάρικα που είπα αποκλείεται, αυτά είναι δεκαετία του 70. Οκ, okay, μπορεί να πιο πίσω. Δεν είναι επί Αντρέα αυτά. Ναι. Ναι, με τίποτα δεν είναι επί Αντρέα αυτά στο δημόσιο. Με τίποτα. Ναι. Είναι κάποια χρόνια πίσω από το 80. Μάλιστα. Ωραία. Απλώς ότι ο Αντρέας έδωσε λεφτά, θα πάμε τώρα στα πολιτικά, έδωσε παιδιά. Με όλα τα λάθη, με όλα τα στραβά, έδωσε. Έδωσε ρε φίλε, γι' αυτό μετά έγινε ό,τι έγινε. Δεν μπορεί, από ένα σημείο και μετά. Δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Ναι. Απλώς παιδιά είναι το λάθος που βάλε πάρα πολλούς στο δημόσιο, πάρα πολλούς και συμβουλές που δεν χρειάζονταν. Ο γνωστός μου σε μεγάλη ηλικία, απλώς τον ξέρω, δούλευε στην Ολυμπιακή και κουβαλούσε βαλίτσες και το άνθρωπο δεν ήταν δημόσιο υπάλληλο. Ναι. Ο άλλος ήξερε 5 πράγματα, εντάξει έγινε πυροτεχνουργός, τον ξέρω αυτόν, καλό παιδί, δούλευε κιόλας, αλλά άλλοι που τα πήρε. Ναι. Απλώς πήραν πάρα πολύ μεγάλες εντάξεις μετέπειτα, με κάποια χρόνια στο δημόσιο και κάποια στον ιδιωτικό. Αυτοί που γίνανε απευθείας δημόσιοι πάλι, αυτοί σώθηκαν. Ναι. Είναι αυτό που έχω πει, είναι αυτό που έχω πει στους δικούς μου, επειδή με κάναν ψιλομεγάλο κιόλας, ψιλομεγάλη ήταν όταν με κάνανε, σου είπα δεν μπορούσα 10 χρόνια πριν να με κάνετε. 10 χρόνια. Δηλαδή αντί να γεννηθώ το 88, να γεννηθώ το 78. Κατάλαβες. Δηλαδή να βγω μάχημος 20 χρόνια μετά, δηλαδή το 98. Σούπερ, φίλε. Σούπερ. Όλα σούπερ θα ήταν. Συμφωνείς? Δηλαδή με δει η προσπάθεια από κάπου, θα μπορούσα να μπει εκεί που θα ήθελα. Πλάκα κάνεις, εννοείται. Εννοείται. Ναι. Τέλος πάντων, τι κάνεις. Θα αφήσουμε αυτά. Και άμα θέλει ο φίλος αυτά που του είπα, αφού είναι και πιο μεγάλος από μένα, αν θυμάται καλά, δεν βγαίνουν οι χρονιές. Αν έχει και στοιχεία και τα στείλει, εγώ κάνω πάσο. Εγώ θα του ζητήσω προσωπικά συγγνώμη. Ναι. Που δεν βγαίνουν τα χρόνια με τίποτα. Ναι. Δεν υπάρχουν στο δημόσιο 27.184. Ούτε πρώτος μισθός. Υπάρχει μόνο η πρώτη περίπτωση, ξέρεις πια. Έχω φίλο ματατζή. Ναι. Ματατζής. Αυτός μου έδειξε 4 φάκελους. Γιατί μόλις ξεκινάμε με 100 χιλιάρικα, επιγραφή πάντα μιλάμε, ναι. Όταν ήμουν εγώ φαντάρος, 93-94. Και έφτανα στα 200. Κατάλαβες. Ναι. Έχω 4 φάκελους. Ναι. Αυτό είναι, άμα έχεις κάνει γνωστό, μπορεί να σου το πει. Τώρα δεν ξέρω, σου μιλάω για δεκαετία του 90. Και έκανε 100. Συν αυτό, συν τα γήπεδα, συν. Και έφτανε 200 και. Ναι, κατάλαβα. Ας πει το πρώτο φάκελο. Ο φίλος μάλλον εννοεί το πρώτο φάκελο. Τι να σου πω, μπορεί. Ναι, μπορεί. Μπορεί, ναι. Μπορεί. Δηλαδή, αν έχεις κάποιον δημόσιο υπάλληλο, αλλά να σου πει την αλήθεια και ξέρει, θα σου πει τους μισθούς. Ναι. Που δεν είναι με τίποτα, λες, λέω, είναι πολλά χρόνια πριν. Και θυμάμαι τώρα πώς το ξεκινήσει από την αρχή. Α, για το μπάσκετ με τα εισιτήρια. Εγώ σου το είχα πει. Εμείς πληρώνουμε το πιο ακριβό εισιτήριο. Που εγώ πήγαινα, δεν πήγαινα συνέχεια στο παλέ, πήγα 4-5 φορές το χρόνο πήγαινα. Ναι. Αν ήταν βραδινός αγώνας, πάω Sporting 5.000 στο εισιτήριο, στην τύπο με ένα χιλιάρικο. Έχω πολλά κρατήματα. Ναι, ρε φίλε, 5.000 γιατί τι έβλεπες κιόλας, τι να κάνουμε. Έπρεπε να τα πάρουμε κι εμείς κάπως πίσω. Εντάξει, με το Sporting και έπαιζαμε όμως. Με το Sporting αλλά και 340 ο Φασούλας. Άντε. Που είπε ο φίλος. 300 ο Μπάρλοου, πώς θα γίνει, ρε φίλε, κάπως κι εμείς κάτι πρέπει να πάρουμε, τι να κάνουμε. Ναι, ήταν πολύ ακριβά και κάποτε μας το κάνει και λίγο παραπάνω, αν μετά έπαιζαμε βόλεϊ. Ναι. Ναι. Αλλά και πολύ φεύγαν, εντάξει. Ναι. Και έπαιζε το πάλι, 4.500, 5.500 καμιά φορά μια μικρή. Φοβερό το εισιτήριο. Τη Βεζιρτζή και μετά στον πόλεμο δεν κάθομαι κανένας. Ήταν παιδιά πανάκριβα τότε. Αυτά τα τέτοια δεν ξέρω, αλλά θυμάμαι παιδιά που λέγανε ότι παίζουν κοντά στα 100 εκατομμύρια. 150. Τώρα αυτά τα 300 γέμι που ήταν για 2 χρόνια. Εντάξει παιδί μου, ό,τι και να είναι, το ποσό είναι τεράστιο. Τι να λέμε τώρα. Ναι, ήταν πολύ ακριβά. Ναι. Άντε καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Άντε καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Πάμε και στο τελευταίο. Ναι. Ευτυχείτε. Ευτυχείτε. Τι κάνετε κύριε, καλά είστε? Πολύ καλά εσείς. Τι πιο ωραίο από το 14 Αυγούστου να είσαι στο στούντιο. Ό,τι πιο ωραίο από αυτό νομίζω δεν υπάρχει. Φιλαράκι, να σε πω, αυτή τη στιγμή μόλις έφυγα, φεύγω από την Τρανία Μούδα στον Όρο Παναγιώτη. Χάλια, χάλια, μαύρα, χάλια, χάλια. Ένα ελαφρό κυματισμό, φιλαράκι. Ναι, κρίμα. Τα γάλανη κατά πράσινη θάλασσα. Ναι. Δεν το λέω για να ζηλεύσεις. Όχι, προς Θεού. Προς Θεού. Προς Θεού. Τρανία Μούδα είπες, ε. Ναι, ναι, ωραία Τρανία Μούδα, ναι. Ωραία Τρανία Μούδα. Ναι, μαγικά, φίλε, μαγικά, φίλε. Εντάξει, πήραμε 5 μερούλες άδεια. Θα πει και να ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Βοήθαμε λίγο, σε παρακαλώ. Επειδή προσπαθώ. Τώρα μας ακούν πολύ, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Προσπαθώ στη Χαλκιδική όσο μπορώ να βρω, ρε παιδί μου, παραλίες. Και άμα έχουν και κάνα beach bar, ok, άμα δεν έχουν, δεν με πειράζει. Που να είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις λίγο να μην είναι πολύ μπούγιο. Κοντά στη Τρανία Μούδα προς τα αριστερά δεν έχει μια τέτοια παραλία που έχει και ένα beach bar. Δεν θυμάμαι πώς το λένε.
Καλά θυμάμαι. Δεν ξέρω, φιλαράκι. Φεύγοντας προς τα πίσω, για να πας προς Πυργαδίκια, όχι για να βγεις προς Βουρβουρού και προς Νικήτη. Δεν τα ξέρω, φιλαράκι, δεν τα ξέρω. Εγώ απλά πάω, μπαίνω, βλέπω εκεί, εδώ, μπαίνω εκεί μέσα και τελείωσε. Μια χαρά. Μια χαρά. Πάρα μια χαρά. Έχω τρεις επιλογές και μια από τις τρεις, όποια κάτσει πηγαίνω. Να περάσεις καλά αυτές τις πέντε μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Παναγιά. Καλή Παναγιά. Bye bye. Να είσαι καλά, έλα, γεια. Πάμε τώρα στο τελευταίο. Όχι, δεν πάμε. Τι πάτησες, ρε Νίκο. Τον έκλεισε τον άνθρωπο. Ναι. Όχι. Κάτσε ξαναπάρει, μα είναι και να κλείσουμε μετά με αυτόν, γιατί το πήραμε σε ρί. Το πήρατε και εσείς σε ρί, βασικά να τους εδώ είναι. Ορίστε. Έλα. Έλα. Μια διευκρίνηση. Τα 27 τελικά δεν ήταν 84. Περίμενε. 1983. Ναι. Στρατιωτικός. Ναι. Στη σχολή. Ναι. 1983. Στρατιωτικός στη σχολή. 27.000. Στη σχολή. Στη σχολή. Δόκιμος δηλαδή. Ναι, ρε παιδί, μπήκε στη σχολή. Πρώτη του μισθός ήταν αυτός. Κάτσε. Αυτή η σχολή τα μπαίνουν, παίρνουν αμέσως λεφτά κανονικά. Όχι. Τι καλά η σχολή, ξέρουν οι στρατιωτικοί. Ναι, η ΣΜΗ. Εντάξει. Ναι, πώς τους λένε, ΣΜΗ. ΣΜΗ, ναι. Εντάξει. Okay. Ναι. Okay. Αυτό ανέφερα. Τώρα το αν μερικές δημόσιες υπηρεσίες είχαν περισσότερο, εντάξει. Αλλά ήθελα να σου φέρω ένα παράδειγμα, έτσι, την αντιστοιχία των χρημάτων, των μηνιαίων χρημάτων, ναι. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά να σου πω, κάθε χρόνο είχαν αύξηση τα παιδιά. Ναι. Μάλιστα. Ο μεγάλος Αντρέας, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το παραδέχτηκε όμως, τον άκουσες, είπε ότι έδωσε λεφτά. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε. Έδωσε λεφτά, το είπε, το παραδέχτηκε. Ναι, εντάξει. Τώρα, να θυμάμαι και ακριβώς, ρε παιδί μου, και το αυτό και κάποιες ιδιαιτερότητες, αλλά πώς θα το κάνουμε. Τα γεγονότα ήταν γεγονότα. Ωραία. Δόθηκαν χρήματα, Δεν είναι τίποτα κρυφό. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, αυτά περάσανε. Τώρα τι γίνεται. Περάσαν ανεπιστρεπτοί. Σφίξα είμαστε. Ακριβώς. Λοιπόν, καλά να περάσει. Καλή Παναγιά και σε σένα. Έλα. Και όλος ο κόσμος επίσης. Και θα πάει όπου να πάει, καλά να περάσει. Τα λέμε από εβδομάδα. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, εντάξει, όπως αποδείχθηκε για ακόμα μία φορά, το κοινό είναι εδώ. Παρότι μιλάμε για παραμονή 15 Αύγουστου, εδώ είστε. Ούτε διάλειμμα δεν μπορούσα να πάω. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα σε full διαλύματα. Επιστρέφουμε σε λίγο με το ΠΑΟΚ 24.